Βρισκόμαστε, αγαπητοί μου φίλοι, στην πλατεία. Σε λίγο αρχίζει το δεύτερο καβάλα Night City Run, που σημαίνει τι. Θα τρέξουν 11 χιλιόμετρα, θα πάνε μέχρι κάτω στον πάτη και θα επιστρέψουν πίσω. Θα πάνε πάνω στην Παναγία, εκεί στο κάστρο, θα κατεβούν υδραγωγείο Καμάρες και θα επιστρέψουν πίσω εδώ στην κεντρική πλατεία. Περίπου 2,5 ώρες, ο τελευταίος θα φτάσει σε 2,5 ώρες, ο πρώτος υπολογίζεται σε 40 με 50 λεπτά, κάπου εκεί πέρα. Εγώ δεν θα τρέξω, γιατί εγώ άμα τρέξω θα βγω πρώτος. Καλά πλάκα κάνω. Λοιπόν, μιλάμε με κόσμο, θέλω να μιλήσω με αθλητές που θα τρέξουν. Φυσικά οι εθελοντές και όλοι αυτοί. Το μαζί είναι εδώ, το ένα είναι εδώ πέρα κάθε χρόνο και φυσικά θα δείχνει τον αγώνα από την αρχή μέχρι και το τέλος. Πάμε να συνεχίσουμε. Έχω κοντά μου τον Γιάννη τον Προμούσα, φυσικά όπως από τους οποίους τρέχει πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν τρέξει τον αγώνα. Εμείς τρέχουμε πριν τον αγώνα. Πριν τον αγώνα, πριν πάρα πολύ, για γίνει το δεύτερο καβάλα Night City Run, όπου μετά το περσινό πετυχημένο έχουμε δεύτερο. Ο καιρός, δόξα τω Θεώ, μας βοηθάει. Όντως, και... έβρεξε τις προηγούμενες μέρες και είμαστε OK τώρα. Για χαρά. Θέλω λεπτομέρειες, πληροφορίες. Να τρέξω ή όχι? Φυσικά και να τρέξει. Ναι. Γιατί όχι? Νομίζω ότι το έχει, είναι 11 χιλιόμετρα. Είναι εύκολη διαδρομή, δεν είναι δύσκολη. Γι' αυτό άλλωστε γίνεται έτσι. Για να προσελκύσει ανθρώπους που γυμνάζονται και από ανθρώπους που δεν γυμνάζονται. Είναι μια διαδρομή απολαυστική. Περνάει από όλα τα σημεία αναφορά τη πόλη. Αναδεικνύει την παραλιακή ζώνη, το λιμάνι με τους Φοίνικες, το κάστρο, τις Καμάρες, το Δημαρχείο και φυσικά Καβάλα by Night. Ο αγώνας ξεκινήσει 7,5 ώρα για 8. 7,5. 7,5 ώρα. Yeah. Αν έχουμε μερικούς αθλητές που θα έρθουν καθυστερημένα, θα τους περιμένουμε. Μπορεί να ξεκινήσουμε 8 παρά. Ωραία. Για πόση ώρα μιλάμε αυτό το αγώνα, δηλαδή, π.χ. πόση ώρα θα πάει κάποιος να το τρέξει? Κοιτάξτε, οι πρώτοι υπολογίζουμε να το κάνουμε 45 με 50 λεπτά. Γρήγορα. Γρήγορα. Έχουμε πολύ καλούς αθλητές. Γενικώς οι κατηγορίες, οι πρώτοι από όλες τις κατηγορίες, υπολογίζουμε σε 1 ώρα και κάτι να τελειώσουν. Μάλιστα. Οι υπόλοιποι θα τελειώσουν σε 2 και σε 2,5 ώρες. Υπολογίζουμε δηλαδή γύρω στις 10 να είναι τελειωμένο. Ωστόσο, πρέπει να πω ότι πριν την εκκίνηση θα γίνει ένα πολύ ωραίο ζέστημα στους αθλητές από το γυμναστήριο άθλων, όπου με body attack και με aerobic στυλ, αυτό με γυμναστική. Για μένα. Και αυτό που σκέφτομαι να το ξέρουμε. Θα δώσουμε μια αδρεναλίνη και ένα αριθμό στους αθλητές από νωρίς. Παίζουν 3 υπέροχοι DJ, ο DJ Θάνο, ο DJ Skinny και ο DJ Νίκο Μαυρίδης, όπου παράλληλα θα δώσουν ρυθμό και παλμό στον κόσμο. Οπότε παράλληλα με όλα αυτά θέλω να πω, θα έχουμε και ένα πολύ ωραίο πάρτι. Ο σκοπός δεν είναι να βγείτε πρώτοι. Ο σκοπός είναι να πάρετε μέρος, συμμετέχετε κι εσείς σε αυτή τη γιορτή που γίνεται του αθλητισμού. Σωστά, και θα σου πω και κάτι άλλο. Αυτές τις μέρες πηγαίνοντας προς το σπίτι μου, γιατί περνάω από Ραψάνη, έλαβα πάρα πολύ κόσμο να τρέχει. Προφανώς προετοιμαζόταν για τον αγώνα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι βάζουμε τον κόσμο στη διαδικασία να τρέξει. Αυτός είναι ο σκοπός, να βάλουμε τον κόσμο σε μια διαδικασία να καταλάβει ότι μπορεί να αθληθεί, να σηκωθούμε τον καναπέ μας, να έρθουμε και στα πλαίσια μιας γιορτής με μουσική, με χορό, με διασκέδαση, με κέφι να τρέξουμε και να απολαύσουμε μια υπέροχη βραδιά. Γιάννη, μου ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό τρέξιμο. Εσύ έτρεχες ήδη τώρα. Να είσαι καλά και θα συνεχίσω να τρέχω για αρκετή ώρα ακόμα. Και ευελπιστούμε φυσικά και το τρίτο που θα γίνει, το τρίτο Καβάλα Night City Run, να έχουμε ακόμα περισσότερες συμμετοχές, αν και από πέρσι φέτος είμαστε πιο πάνω. Σίγουρα, πέρσι ήμασταν 200 και κάτι, ήδη αυτή τη στιγμή που μιλάνε έχουν ξεπεράσει τις 300. Υπολογίζω να ξεπεράσουμε τις 400. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Σε λίγο ξεκινάει ο αγώνας. Μαζεύεται ο κόσμος, φυσικά η κάμερα του ένα και του μαζί θα δείξει προετοιμασίες, χορούς, DJ. Και χορό. Και χορό, και χορό, παιδιά. Πάμε. Θέλω μια χάρη. Να πάρω ένα. Μακάρι να έφταναν, ναι, και να σου δίναμε ένα. Δώστε και παιδιά, ένα. Αν θέλεις τόσο πολύ, θα σου παραγγείλω. Όχι ένα, όσα θέλεις. Καβάλα, δεύτερο μάλλον καβάλα Night City Run. Πραγματικά μια εκδήλωση που μαζεύει πάρα πολύ κόσμο. Αθλητισμός, τρέξιμο. Υγεία πάνω απ' όλα και κατά κύριο λόγο βγαίνει ο κόσμος έξω και γνωρίζει την καβάλα από κοντά. Δύο λόγια θέλω. Αυτός είναι ο στόχος. Να βγουν όλοι, είτε είναι αθλητές, είτε χομπίστες, είτε ερασιτέχνες, είτε επαγγελματίες, είτε απλώς ο κόσμος όπως είμαστε εμείς. Μπορώ να πάρω μέρος? Βεβαίως και μπορείς. Εγώ θα είμαι στο μηχανάκι πάνω. Πρέπει να αναλογιστείς ότι πέρσι οι συνάδελφοί σου έχουν πάρει μέρος. Οπότε τι θα γίνει? Πρέπει και εγώ κάποια στιγμή. Πρέπει να καλύβω μόνο. Ναι, νομίζω του χρόνου θα έχεις μέχρι του χρόνου την ευκαιρία για να συμμετάσχεις. 11,4 χιλιόμετρα, δύσκολα ή εύκολα? Δεν είναι πολύ δύσκολα. Τώρα σου μιλάω για το μέσο όρο όπως είμαι εγώ, που ούτε τα πάω πολύ καλά με το τρέξιμο, αλλά ούτε και είμαι σούπερ. Νομίζω ότι είναι ένα μέσο επίπεδο που μπορούν να το ακολουθήσουν όλοι. Καλό τρέξιμο μέχρι και τις 12 το βράδυ, κάπου εκεί πέρα τελειώσει η υπόθεση όλη. Έτσι πιστεύουμε. Και φυσικά καλή επιτυχία, εγώ το πω από τώρα, παιδιά, και για του χρόνου που θα γίνει και το τρίτο κομμάτι. Σας ευχαριστούμε πολύ που πάντα είσαστε στο πλευρό μας και μας στηρίζετε πάντα. Εμείς ευχαριστούμε που μας δίνετε τέτοιες όμορφες βραδιές στην Καβάλα. Να είστε καλά, παιδιά. Καλή απόλαυση του αγώνα.
Καλησπέρα. Καλησπέρα. Εγγραφές. Εγγραφές. Μέχρι στιγμής περίπου πού βρισκόμαστε. 400. Κοντά στις 400. Κοντά 400 δηλαδή έχουμε. Ναι. Πολύ παραπάνω από πέρσι. Ή διπλάσια. Ή διπλάσια σχεδόν πραγματικά. Ναι. Πώς φαίνεται αυτό το, η συμμετοχή. Για πες μου λίγο που είσαι και στη γραμματεία. Μου δίνει πάρα πολύ μεγάλη χαρά ότι στην πόλη μου γίνεται κάτι τέτοιο. Θα τρέξουμε όχι. Εσύ μόνο γράφουμε εδώ πέρα. Γράφουμε μόνο εδώ. Δεν τρέχουμε. Του χρόνου πρώτα ο Θεός. Του χρόνου. Καλή επιτυχία, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πω μια ωραία καλησπέρα στους θελοντές, παιδιά. Έτσι ακριβώς. Παιδιά, θελοντές είστε. Ναι! Φωνή είναι αυτή, φωνή είναι. Ναι! Λοιπόν, εθελοντές, πόσο σημαντικό είναι για τους θελοντές να συμμετάσχουν στο δεύτερο αγώνα που γίνεται βράδυ στην Καβάλα. Πολύ σημαντικό, νομίζω ότι γι' αυτό πρέπει να τα πει η Σοφία. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχουν εθελοντές και εμείς χαιρόμαστε πάρα πολύ που βοηθάμε σε μια τέτοια διοργάνωση. Πέρυσι είχε πολύ μεγάλη επιτυχία, φέτος περιμένουμε ακόμα μεγαλύτερη. Και... ποια είναι η δικιά σου δουλειά? Η δικιά μου δουλειά είναι να τοποθετήσω όλους τους εθελοντές στις θέσεις τους και να σιγουρευτώ ότι όλοι είναι στις σωστές θέσεις και κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Πόσες μέρες οργάνωση είχατε για να έρθετε εδώ πέρα? Εγώ βλέπω φάτσα και πέρα. Περίπου ένα μήνα με πολλές δυσκολίες, αλλά είμαστε εδώ και θα καταφέρουμε σίγουρα. Δεν θα χάσουμε ούτε έναν αθλητή. Λοιπόν, εσείς το αφεντικό εδώ, τα αφεντικά είστε εδώ πέρα. Παιδιά, λοιπόν! Θα πάρεις μέρος? Όχι, φρικιστή. Γιατί καλά, αφού το πάρει αθλητικά φοράς. Αθλητικά φοράω, αλλά δεν θα πάρω μέρος. Εκεί τα παιδιά. Λοιπόν, να πω μία. Λοιπόν, έχω το συνείδηση υπόπτες που τρέχουν σε κάθε αγώνα. Με κυνηγάς. Δεν φταίω. Από εδώ, τι ρωτάς? Τι κάνεις? Ήμουνα καλά, εσύ? Όλα καλά. Όλα καλά. Καλησπέρα. Αγώνας Καβάλα Night Run ο δεύτερος, 11 χιλιόμετρα και κάτι. Θέλω εντυπώσεις. 11 χιλιόμετρα και κάτι, ποιος? Ο αγώνας. Ποιος αγώνας? Το δεύτερο αγώνας που θα γίνει τώρα, σήμερα. Δεν κατάλαβα. Ποιος? Ο αγώνας που θα γίνει, ποιος θα γίνει, είναι σε λίγη ώρα που θα γίνει ένας αγώνας εδώ πέρα. Ναι. Τι 11? Δεν πάρεις μέρος εσύ? Θα πάρω στα 5. Στα 5. Έχουμε και 5. Βεβαίως έχουμε και 5. Όχι, για τα 11. Εγώ δεν ήξερα τα 11. Ναι. Χρειάζεται μυστικά ένας αγώνας τρεξίματος για να τον τελειώσεις? Τίποτα, μόνο θέληση, τίποτα άλλο. Μόνο θέληση. Θέληση. Τι άλλο? Είμαι λίγο απογοητευμένος γιατί δεν βλέπω τον κόσμο να έρχεται. Μέχρι στιγμής είμαστε πάνω από 300 συμμετοχές, είμαστε σχεδόν 100 και πάνω. Εγώ να ευχηθώ καλή επιτυχία στους συμμετέχοντες και όλα να πάνε καλά. Εσείς παίρνετε μέρος στα 5 ή στα 11? 11.400. 11.400. Δεν το ήξερα, δεν το ήξερα, συγγνώμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Χατζόγλου, δεν με ξέρετε, αγόρι μου, δείξε πολύ καλά αυτό ότι ο Διογέννης, ό,τι και αν σε βλέπει. Τι είναι αυτό? Α, μάλιστα, ναι, όχι να ακούω, φεύγεις. Δεν μπορώ. Όχι, δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Ένα, όχι, κάτσε ένα λεπτό. Δεν μπορώ. Θα το βάλω, ξέρεις. Εγώ θα το βάζω αυτό. Έλα, θα σε ακολουθήσω. Δεν φεύγω. Χατζόγλου, δεν παρέμβει εγώ. Έχουμε και νοσοκόμο μέσα εδώ πέρα από τη είδα. Νάσπρες φόρμες. Πάνω απ' όλα η ασφάλεια, πάνω απ' όλα η ασφάλεια των αθλητών, αγαπητοί μου φίλοι, και του κόσμου που θα πάρει μέρος. Υπάρχει φυσικά και νοσοκόμο από ό,τι βλέπω, και πρώτες βοήθειες, εθελοντισμός. Είναι πλήρως καλυμμένο, γενικώς πιστέψαμε, ένας άρτια οργανωμένος αγώνας, τρέξιμο μέσα στην πόλη της Καβάλας, που πραγματικά θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Θα το δείτε και στα πλάνα σε πολύ λίγο που ξεκινήσουμε. Ιατρείο. Νοσηλεύτριες. Νοσηλεύτριες. Ναι. Που σημαίνει πως άμα κάποιος αθλητής στα τρίτρια χρειαστεί μια βοήθεια. Έχουμε τις πρώτες βοήθειες. Είμαστε έτοιμες και έτοιμοι, μην περαστούμε κιόλας. Εννοείται. Είμαστε πάντοτε σε ετοιμότητα. Εσύ τι είσαι? Εθελόντρια νοσηλεύτρια του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Που σημαίνει πως άμα κάποιος αθλητής πάθει κάτι, έρχεται σε εσένα στα χέρια σου. Στα χέρια μου. Λοιπόν, για πρώτες βοήθειες. Για πρώτες βοήθειες. Από εκεί και έπειτα
γιατρός μετέπειτα. Τι θα τρώγες, άμα μπορούσες? Ναι, αν δεν ήμουν με τη συγκεκριμένη στολή και φορούσα είναι, κάτι άλλο. Είναι καλή μαγιά αυτή να τρέχει με τη στολή που ζεις, ώστε ενώ τρέχουνε να βοηθάς κιόλας. Από κάτω φοράω το κολάν. Α, ναι. Είμαι έτοιμη. Έτοιμη, άμα χρειαστεί, έτοιμη και τρέχουμε. Εύχομαι κανείς, εύχομαι να μην χρειαστείτε πουθενά. Αχρίαστοι να είμαστε. Αχρίαστοι, αλλά κατά κύριο λόγο να είστε έτοιμοι για κάτι. Έτοιμοι είμαστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ. Αλλά, αλλά, κορίτσια, δεν γίνεται. Λοιπόν, από μια ώρα καλησπέρα. Λοιπόν, όχι, λίγο κορίτσια, λοιπόν. Σέβη, Σέβη, δεν, εγώ θα σε ακολουθάω. Σέβη, μέχρι να μιλήσει θα σε ακολουθάω. Σέβη, Σέβη, θα σε... Σέβη, όχι, Σέβη, δεν γίνεται. Ορίστε. Ο αγώνας είναι εύκολος. Διογέννη, σε παρακαλώ, δεν μπορώ. Εγώ με τη Σέβη θα μιλήσω σε λίγο. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε με κόσμο, πάμε να μιλήσουμε με αθλητές όπου θα τρέξουν 11 χιλιόμετρα. Πάμε. Είναι αδύνατον να μην. Είναι αδύνατον να μην. Να μην. Η μαμά μου δεν αφήνει να μιλήσω σήμερα. Όχι, γιατί είναι παγκόσμια ημέρα κατά της τέτοιας. Ποια. Των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Γιάννης Πριγκινής από Ξάνθη, το βλέπω σε κάθε φορά. Δεν εικόνα. Είμαι εγώ, δεν είμαι εγώ. Έχει ο φίλος μου κάθε φορά και μία διαφορετική εμφανή εφίεση. Πολύτε. Πολύτε το κορμί. Όπως είναι πλωμένο. Λοιπόν, δε, για να σώσουμε την πατέρα πρέπει να πουληθούμε. Ναι. Πουληθήκαμε, απλώς δεν το έχουμε καταλάβει. Εγώ ήρθα εδώ, πας και βρω καμιά καλή τιμή. Ναι. Ναι. Άμα θες να τη συζητήσουμε, γιατί είναι και συζητήσιμη η τιμή. Το βλέπω πάνω, ναι. Και ό,τι γίνει. Στα 11 χιλιόμετρα που θα κάνεις, θα τα βρεις εκεί πέρα μέσα. Κάτι να πουλήσεις. Τιμές. Ναι, ναι. Εντάξει, όπου πάω θα το λέω, τι πολέμε. Ναι. Όλα πολέμονται και όλα αγοράζονται. Λαπάκια τι. Μάναμψαν όλα. Δύο λόγια για τον αγώνα. Τίποτα. Είπαμε, βοηθάμε τους διπλανούς δομούς όπως και αυτοί μας στηρίζουν εμάς στη δική μας προσπάθεια. Είναι πάρα πολύ ωραία διοργάνωση, έτσι η δεύτερη. Να τρέχουμε μέσα στα βότα της πόλης, μέσα στην πόλη την Καβάλα, μια πολύ όμορφη πόλη. Στηρίζουμε την Καβάλα και 11 χιλιόμετρα δεν είναι τίποτα. Σηκωθείτε από τον καναπέ, το έχουμε ξαναπεί αυτό. Σήκω από τον καναπέ. Καβάλα και Ξάνθη τρέχουν είτε στο trail run, είτε night run. Παντού. Όπου υπάρχει τρέξιμο τρέχουμε. Κρυώνουμε. Λίγο πολύ. Λίγο πολύ. Πρέπει να παπάγω στην εσύ. Μια χαρά, όλα καλά. Θα τρέξουμε. Στα πόσα χιλιόμετρα. Στα πόσα είναι Κώστα. 11.600 ή 11.400. 11.500 και είμαστε μέσα. Κάπου εκεί πέρα. Από Καβάλα είστε. Από Ξάνθη. Αλλά εγώ από Κατερίνη. Άρα τρέχω που βρω. Αντέχουμε 11.400 μέσα στην πόλη τη Καβάλα με το ωραίο τοπίο. Μόλις τελειώσουμε σε μία ώρα και λίγο θα σε πω. Καλησπέρα στον πρόεδρο που σε αυτόν τον αγώνα ο πρόεδρος θα ακολουθάει τον αγώνα και θα τσίρει. Ποια είναι η δουλειά του κύκλωτρων? Καλησπέρα σας. Λοιπόν, εμείς θα βοηθήσουμε τους δρομείς. Θα έχουμε μια εμπροστοφυλακή, μια οπισθοφυλακή και οι υπόλοιποι θα μοιραστούμε ενδιάμεσα των διαδρομών ώστε να προλαβαίνουμε διασταυρώσεις ή ό,τι τυχόν μπορεί να συμβεί. Μάλιστα. Αυτή θα είναι η δουλειά μας. Σήμερα θα συνεισφέρουμε στον αγώνα αυτό που γίνεται από την ομάδα των φιλάθλων της Καβάλας. Γενικά αυτά. Είστε εσείς οι τρεις. Ένα στάκος. Δεν είμαστε τρεις, είμαστε 5-6. The Klein Main Runners. The Klein Main Runners. Το πίστε. Ξάνθη, είστε παιδιά Ξάνθη. Μετά τον τερματισμό εδώ, μας βλέπετε, το ασθενοφόρο περιμένει. Τρέχουμε για να διασκεδάσουμε, για να περάσουμε ωραία. Στη γυναίκα στέλνεις μήνυμα.
Όχι, δεν στέλνω μήνυμα στη γυναίκα μου. Στέλνω μήνυμα σε ένα συνάδελφο και του λέω ότι γρήγορα σε λίγο ξεκινάμε. Είμαστε καλά. Πέρσι είχαμε 220 άτομα. Φέτος οι συμμετοχές ξεπεράσαν τις 400. Διπλάσιες. Πάμε για τις 440 περίπου. Ο κόσμος περίμενε μέχρι τελευταία στιγμή να δει πώς θα πάει ο καιρός. Ναι. Μας έκανε το χατήρι. Ο καιρός έρχεται διαρκώς κόσμος και το πιο σημαντικό, έρχονται οικογένειες, έρχονται ζευγάρια. Πλέον έχει αρχίσει να περνάει στη συνείδηση του Καβαλιώτη ότι αυτό που μετράει περισσότερο είναι η συμμετοχή. Και νομίζω ότι αυτό είναι και το μήνυμα που περνάει. Καλό αγώνα να έχουμε, καλό τρέξιμο. Σε πόση ώρα ξεκινάμε? Ξεκινάμε από τώρα σε... Όχι, να μην σε κοροϊδέψω. Σε ένα τέταρτο. Σε ένα τέταρτο. Ευχαριστώ πολύ. You're welcome. Λοιπόν. Αυτή η τεχνολογία θα μας φάει, ξέρεις, Μας έφαγε ήδη. Δεν μου λες, με την τεχνολογία τα κάνουμε τώρα όλα εδώ πέρα, Τα πάντα, όλα τα ελέγχουμε. Δηλαδή, εδώ πέρα πηγαίνει κοσόλα από εδώ, εδώ πέρα είναι κοσόλα αυτή τη στιγμή, Τα πάντα, όλα από εδώ. Τα πάντα από εδώ πέρα. Όλα, ελέγχουμε δηλαδή, μικρόφωνα. Δηλαδή, ήχος, τα πάντα όλα. Τα πάντα. Η Βασίλη μου όμως είναι επικίνδυνο, μήπως κρεμάσει κάτι. Τίποτα δεν κρεμάει, είναι αξιόπιστο το μηχανάκι. Είναι πολύ ωραίο. Θέλω κι εγώ ένα. Ναι, ανεβάζουμε την ένταση, κατεβάζουμε την ένταση τώρα. Μάλιστα. Ζηλεύω. Και εσύ της τεχνολογίας είσαι. Λοιπόν, δύο DJ εδώ πέρα, Έχουμε και λέμε, παιδιά, από εσάς, τα χορέψουμε. Εννοείται. Από εμάς, ναι. Από εσάς. Από εμείς, θα χορευτούμε εμείς. Ωραία, like. Δύο λόγια για αυτό που γίνεται στην Καβάλα. Είναι η δεύτερη χρονιά που το κάνουν, τα παιδιά. Πέρσι, χωρίς να το τρέξουν, πήγε πάρα πολύ καλά. Φέτος βλέπω, τριπλασιάστηκε ο κόσμος. Κάτι καλό, η πόλη μας λίγο να... Δεν τρέχεις. Τι. Δεν τρέχεις. Γιατί? Δεν το ξέρεις. Μπορεί να αλλάξουμε και να τρέξουμε. Δεν το ξέρεις. Θα δούμε σε λίγο. Καλησπέρα σε όλους. Αθλητής δεν είμαι, αλλά είμαι στην ψυχή αθλητής, να
Σήμερα ναι, είναι μια πολύ ωραία μέρα. Σας περιμένει πολύς κόσμος στη διαδρομή που ήρθα. Όλη η Ελλάδα περιμένει να δει τι κάνει η Καβάλα. Παιδιά, πάμε να τρέξουμε. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. Into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. We'll be right back.
ο πρώτος και ο δεύτερος. Λοιπόν, δύο λόγια για τη διαδρομή. Πώς σας φάνηκε και φυσικά αν υπήρχαν δυσκολίες κάπου, γιατί εκεί πέρα πάνε Παναγία κτλ. Δίνω το πρόεδρο τώρα στο Σεραίο αθλητή, ναι, γιατί είναι πρώτη φορά και θα μας πει αυτό. Ωραία. Πρώτη φορά έρχομαι στον αγώνα. Ένας πολύ ωραίος αγώνας. Με ένα ωραίο βαθμό δυσκολίας προς το τέλος, εκεί με τα σκαλάκια. Παρών τώρα και του χρόνου πάλι, πολύ ωραίος. Τέλεια, πολύ, νομίζω ότι κλάσσος κόσμος από πέρσι. Η διοργάνωση συνήθως τέλεια, ο κόσμος απίστευτος, ο καιρός καλύτερος από πέρσι, οι συνθήκες ήταν καλύτερες. Όλοι περάσαμε, φαντάζομαι. Οι εντυπώσεις όταν περνάς μέσα από τα σοκάκια της Καβάλας, οι εντυπώσεις. Αν ήταν λίγο καλύτερα φωτισμένα, ναι, θα είχα περισσότερα να πω. Δεύτερο Καβάλα Night City Run, τρίτος λοιπόν. Και θέλω να μου πεις εντυπώσεις, σοκάκια, καβάλα, δυσκολία, πώς πήγε. Ωραία διαδρομή, οι ανηφόρες ήταν λίγο δύσκολες. Κάποια σημεία ήθελαν λίγο παραπάνω φωτισμό, κατά τα άλλα όλα καλά. Δυσκολεύτηκες καθόλου, κάπου? Ναι, ήμουν λίγο κουρασμένος γι' αυτό, όχι τίποτα άλλο. Αυτό ήταν ο λόγος. Η διαδρομή ήταν ωραία, μια χαρά, εντάξει. Ήταν δύσκολη όμως, έτσι. Εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Μπορώ να πάρω ένα. Μπορώ να πάρω ένα και δεν κάνει. Δεν κάνει, ακόμα στο τέλος θα σας κρατήσω, μα είναι. Πόσα συνολικά είναι, ξέρουμε. Πόσα. Δεν μου κρατήσει ένα δύο κειμένα. Εννοείται. Μπορείτε που κουράστηκα. Φυσικά. Πώς σας φαίνεται αυτός ο αγώνας? Πολύ ενδιαφέρον. Εσείς τα δέχατε? Εννοείται, αλλά δεν μας άφησαν. Γιατί δεν πήγατε? Χρόνο. Λόγω ηλικίας. Όχι, λόγω εθελοντισμού. Λόγω εθελοντισμού. Ναι. Του χρόνου κοιτάξτε να τρέξει, εντάξει. Εντάξει. Να πάτε και σαν τέτοιο μα είναι. Εννοείται. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κορίτσια. Ευχαριστούμε. Αλλά όμως έχουμε και άλλα κορίτσια εδώ πέρα. Καλησπέρα, όνομα. Καλησπέρα, Νένα. Αντωνία. Μαρία. Παιδιά, πόσα είναι αυτά όλα? Δεν θα είναι. Είναι πολλά. Είναι για όλους, Για όλους, όλοι θα πάρουν μετάλλιο. Όσοι τρέχουνε. Εσείς θα τρέξετε καθόλου? Όχι, όχι. Τώρα, του χρόνου μετά. Του χρόνου σίγουρα, θέλω. Ναι. Χρόνου. Όχι. Θα τρέξετε 10 χιλιόμετρα. Φυσικά. Εννοείται. Τα κάνουμε και στην προπόνηση αυτά. Α, ναι. Εννοείται. Καλή επιτυχία του χρόνου δηλαδή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρώτη φορά το έχω τρέξει. Θανάση, έλα. Πολύ ωραία. Αρκεί προσπάθεια όλων των αθλητών. Ο καθένας ό,τι μπορεί. Και δύναμη με υγεία. Πολύ ωραία διαδρομή. Το πιο δύσκολο κομμάτι στην Παναγία. Ναι, εντάξει. Να είσαι πάντα γερός. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτη φορά τρέξει τον αγώνα. Εδώ στην Καβάλα, ναι. Σε περιμένουμε πώς... και τον χρόνο να φέρεις και τους φίλους σου. Έγινε, να είστε καλά. Να είστε καλά. Συγχαρητήρια. Θα ήμουν, έχω GPS, αλλά δεν με κατευθύνω σωστά στους σηματοδότες πάνω. Α, και εκεί χάθηκε. Χάθηκα πολύ, έχασα τη θέση μου όλη. Άρα θα επιστρέψεις τον χρόνο για να διεκδικήσεις... Πρέπει να το διοργανώσετε καλύτερα. Ωραία. Για να ερχόμαστε κάθε χρόνο. Διοργανώμαστε κάθε χρόνο. Όλοι μας. Να είστε καλά. We'll be right back.
Δύο λόγια για τον αγώνα. Καβάλα, δεύτερο αγώνα της Καβάλα. Συγχαρητήρια στους οργανωτές. Νομίζω ότι όλα αυτά τα γεγονότα και οι δράσεις ανεβάζουν ένα ακόμα επίπεδο την πόλη της Καβάλας. Μπράβο ξανά στους οργανωτές. Δύσκολα σημεία, Βασίλη. Η ανηφόρα εδώ πέρα πίσω στην παλιά πόλη, αλλά ήταν ένα όμορφο σημείο. Καλό είναι που ήρθαν και άλλοι άνθρωποι εκτός Καβάλας και είδαν τις ομορφιές της πόλης. Καλή. Κόσμος υπήρχε δεξιά-αριστερά. Υπήρχε. Ήταν πολύ ωραία. Πάρα πολύ όμορφα. Μπράβο. Να είστε καλά. Δεν χρειάζεται ανάσχολες, εντάξει. Καταπληκτικός αγώνας. Ξέφρενος ρυθμός, ναι. Παρασυρθήκαμε όλοι, αλλά μας βγήκε σε καλό, μια χαρά, ωραία διαδρομή. Ήτανε καλή χρόνη. Δεν ξέρω, ο Σαρίδης είναι πρώτος. 41. Κλασικά. Και όλοι οι υπόλοιποι. Και του χρόνου. Να είσαι καλά. Η γυναίκα, Κατερίνα Αρμαζίνη. Κάθριν, καλώς. Συγχαρητήρια. Να πάρει μια ανάσα. Παιδιά. Τι κάνεις. Συγχαρητήρια. Ναι. Πώς ήταν. Παιδιά, ψόφισα. Ναι. Είσαι πρώτη γυναίκα. Ναι. Τώρα έχουν πέσει τα γλυκογόνα, δεν μπορώ να μιλήσω. Ωραία. Συγχαρητήρια. Χαίρομαι πάρα πολύ που ήρθε πολύ περισσότερος κόσμος από πέρυσι, αν και δεν είχα έρθει. Τι να πω, πάντα τα καλύτερα σε όλους. Του χρόνου θα φέρεις και τις φίλες σου. Εννοείται. Έτσι, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Πώς ήταν η διαδρομή, ναι, την έκανα και πέρυσι. Η διαδρομή είναι πολύ ωραία, περνάει από τα κεντρικά και χαρακτηριστικά σημεία της Καβάλας. Ευχαριστηθήκατε. Ναι. Τέλειος καιρός, θερμοκρασία. Ο καιρός μας έκανε τη χάρη. Ήταν φοβερά. Καλή ξεκούραση. Ευχαριστώ. Συναθλητές. Φίλοι. Να είναι καλά, να είναι καλά, γιατί βοήθησε πολύ. Ήταν ο λαγός σου. Ναι. Είχα πολλούς λαγούς. Ναι, τρέχαμε από πίσω και από μπροστά. Και μπροστά και πίσω, έτσι. Πώς είναι η διαδρομή. Πολύ όμορφη. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία όλα. Επόμενος αγώνας, μάλλον Όλυμπο. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Βρισκόμαστε στον τερματισμό και βλέπω πρέπει να φάμε. Εννοείται. Ναι. Καλός αγώνας. Πολύ καλός, ωραία διαδρομή. Ναι. Και ειδικά πάνω στο κάστρο, τώρα λίγο έχει κούρεση στο τέλος. Ναι. Πήγαμε καλά, κάναμε 55 λεπτά. Αλλά τώρα βλέπω ότι θα φάμε εδώ πέρα, θα πάρουμε πρέπει λίγο, Ναι, αυτά που κάψαμε. Μάλιστα. Να τα αναπληρώσουμε. Και το βράδυ έξοδο. Το βράδυ έξοδο θα μπορέσεις. Συγχαρητήρια στο νεαρό, πολύ δυνατός, πολύ καλός. Ναι. Του εύχομαι. Πέρασε για μισό λεπτό. Του εύχομαι να συνεχίσει έτσι και θα πάει πάρα πολύ καλά. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σου, μεγάλε. Καλά είσαι. Ναι. Τρως. Ναι. Πόσα λένε. Λεβέν. Λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, γίνονται τερματισμοί και όπως είναι λογικό πρέπει να τερματίσουν περίπου στα 500 άτομα. Ακόμα έχουμε. Δίνουν όριο 2,5 ώρες από την αρχή που ξεκίνησε ο αγώνας, εντάξει. Φυσικά πολύ φαγητό.
Γιατί τώρα που τελείωσε ο αγώνας πρέπει να ξαναβάλουν αυτά που χάσανε. Κύριε Φιλόσοφο, δύο πράγματα θέλω να μου πείτε. Πρώτον, δεύτερο καβάλα, μια trail run, σημαντικό. Μέσα από την πόλη γίνονται ο αγώνας. Ο κόσμος γνωρίζει την πόλη. Μπορεί να μεγαλώσει κι άλλο. Κοιτάξτε, ο στόχος είναι αυτός. Αυτό, όπως όλοι γνωρίζουν, είναι μια πρωτοβουλία και ένα πνευματικό παιδί της Λέσης Φιλάθλων. Στηρίζεται κυρίως σε αυτούς οργανωτικά και στους εθελοντές. Εμείς έχουμε την υποχρέωση ως Δήμος να στηρίξουμε υλικοτεχνικά τέτοιου είδους προσπάθειες, ώστε να αναβαθμιστεί η διοργάνωση και να φέρει του χρόνου περισσότερο κόσμο από άλλα μέρη της Ελλάδος. Ήδη είχαμε περίπου 200 συμμετοχές από ό,τι μου έχουν πει εκτός καβάλας. Αυτό συνεπάγεται κάποιες διανυκτερεύσεις στην πόλη. Γνωρίζουν το ωραίο τοπίο, το αστικό της πόλης, ξένοι συνάνθρωποι μας. Του χρόνου πήγε σαν ακόμα ψηλότερος. Πέρσι περίπου 220, φέτος 400. 220, φέτος 500 αρίσαμε. Ναι. Τελειώσαν τα τσιπάκια. Ναι. Τώρα του χρόνου... Θα αγοράσουμε και άλλα τσιπάκια. Θα αγοράσουμε και άλλα τσιπάκια οπωσδήποτε. Κοιτάξτε, τώρα ο πήγης είναι πολύ ψηλά. Ευχής έργων θα ήταν του χρόνου να μπορέσουμε να έχουμε 1000 συμμετοχές. Εγώ βάζω εκεί τον πήκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Καλό αγώνα. Μένουν όλοι για το πάρτι. Όσοι αντέχουν. Καλό αγώνα και σε εσάς. Μέχρι του χρόνου, γιατί πρέπει τώρα του χρόνου να γίνει καλύτερος. Σωστά, σωστά, σωστά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. Μαζί σου μίλησα. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Νίκος. Λοιπόν, DJ, πάρτι, πολύ τρέξιμο, καβάλα, θέλω τυπώσεις. Πολύ καλή διοργάνωση νομίζω. Θα έπρεπε να... Μάλλον είναι νομίζω δεύτερη φορά που γίνεται, έτσι. Θα έπρεπε να γίνεται κάθε χρόνο, δεν το συζητάμε. Ζωντανεύει την πόλη. Είναι κάτι διαφορετικό τέλος πάντων, κάτι το οποίο δεν έχουμε συνηθίσει στη καβάλα. Δεν μου λες, εμείς η δικιά μας η γενιά θα τρέξει καθόλου. Αν δεν έμεισα μουσική θα έτρεχα. Αν δεν τερματίζουν μέχρι και 2,5 ώρες. Λοιπόν, θέλω να μου πεις, αν είχαμε μπει σε 2, σε πόση ώρα θα τερματίζαμε. Για δύο απόσταση μιλάμε τώρα. 11 χιλιόμετρα. Αλλά πρόσεξε, Παναγία, Κάστρο και τα λοιπά, σκαλοπατάκια. Δεν θα είμαστε στην πρώτη δεκάδα. Ναι, ναι. Τουλάχιστον. Καλή μουσική. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. In the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. Να πω είναι ένα μεγάλο συγχαρητήριο σε όσους συμμετείχαν, σε όσους έτρεξαν, σε όσους προσπάθησαν. Από εκεί και πέρα είναι μια καλή προσπάθεια, ευχόμαστε να συνεχίσει. Ούτως ή άλλως είναι μια προσπάθεια την οποία η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας και η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης τη στήριξε πρώτη από όλους.
Και κάτι τελευταίο. Τρέχουμε. Γενικώ στη ζωή λέω τρέχουμε αυτή τη στιγμή. Είτε με δουλειές είτε τρέχουμε. Η καβάλα τρέχει. Η καβάλα εκ των πραγμάτων τρέχει, αλλά δεν είναι αυτές οι δυνατότητες της. Η καβάλα πρέπει να τρέξει σε έναν άλλον ρυθμό, ξεπερνώντας τις διάφορες δεσμεύσεις οι οποίες την έχουν καθυλώσει τα τελευταία χρόνια. Και εμείς εργαζόμαστε, προσπαθούμε, και το λέω σοβαρά, και ο Περιφερειάρχης και εγώ και όλοι μας οι συνεργάτες, προκειμένου να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε δεσμεύσεις και αντιλώσεις και να τρέξουμε όχι μόνο το τρέξιμο που τρέχουμε το κυριολεκτικό, αλλά να μπορέσουμε να τρέξουμε σε ρυθμούς ανάπτυξης και σε ρυθμούς οικονομικών αποτελεσμάτων, για να μπορέσει και ο καβαλιώτης να νιώσει καλύτερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Καλησπέρα στην κυρία Πλασάκη, μου κατεγαλάσετε. Δόξα τω Θεώ, πολύ τώρα, καλά. Εγώ δεν μπορώ να τρέξω. Εσείς τρέχετε γενικώς, τρέχουμε στη ζωή μας. Εγώ τρέχω, βέβαια. Τρέχετε. Τρέχω. Πόσο πολύ τρέχετε. Πολύ τρέχω. Δηλαδή, αλλά σημαίνει την πρέτα μέρος. Έτρεχα μικρή. Α, ναι. Βέβαια, τα 100 μέτρα. Δύο λόγια για τον αγώνα. Λοιπόν, ο αγώνας είναι υπέροχος, η διοργάνωση ήταν φανταστική. Συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές. Τίνει να γίνει θεσμός. Πληροφορήθηκα ότι είχε 500 άτομα συμμετοχή. Λάσια και παραπάνω από πέρσι. Και του χρόνου μακάρι να γίνει και διεθνής ο αγώνας. Πραγματικά αξίζει. Και πραγματικά αξίζει και όλο το σκηνικό που περιβάλλει την πόλη μας και η πόλη μας τον αγώνα. Και μιας και μου ζητήθηκε και πιο πριν, θέλω να μας πεις μερικά λόγια. Θα το δώσετε εσείς. Βεβαίως. Ωραία. Δεν έχω να πω τίποτα. Είναι πολύ, πολύ ωραίο και μακάρι να γίνονται πάντα κάτι τέτοια. Αυτό. Ευχαριστήθηκε εσύ. Ήταν καλά. Όντως. Είναι πολύ, πολύ όμορφο όλο αυτό που γίνεται και μακάρι να ξαναδοθεί η δυνατότητα όχι μόνο σε εμάς τα άτομα με ειδικές ανάγκες, όλοι να τρέχουμε. Δήμαρχέ μου, δεύτερο καβάλο να τη Τιράν, διπλάσιες και συμμετοχές, αρκετά πετυχημένο. Εγώ πιστεύω πως έχει γίνει θεσμός. Πολύ πετυχημένο. Σίγουρα θα γίνει θεσμός, γιατί ξεπηδάει από την ίδια την κοινωνία. Δεν είναι κάτι που έρχεται από εμάς ή από άλλες αρχές. Η ίδια η κοινωνία το έχει ανάγκη, το χρειάζεται, το διοργανώνει και εμείς απλώς βοηθάμε. Ο κόσμος γνωρίζει την καβάλα, μάλλον είναι καλεσμένοι, γνωρίζουν την καβάλα μέσα από τον αγώνα, τα στενά, Παναγία, πήγαν παλιά πόλη. Θέλω λίγο εντυπώσεις από εσάς. Τι εντυπώσεις παίρνει ο κόσμος, πιστεύετε, για την πόλη μας? Λοιπόν, η διαδρομή αυτή τη νύχτα είναι πάρα πολύ ωραία διαδρομή και ιδίως το γεγονός ότι πηγαίνουν μέχρι τον Πάτη, γυρίζουν πίσω και ξαναανεβαίνουν μετά στην Παναγία. Είναι γεγονός ότι εκεί στα σκαλάκια ανεβαίνοντας είναι δύσκολα τα πράγματα, γι' αυτό όποιος τα καταφέρει όμως παίρνει και το βραβείο. Λοιπόν, τη σημασία έχει συμμετοχή, δεν έχει το βραβείο και η χαρά που αποκτούν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί δεν τρέχουμε μόνο μέσα στα στάδια, μπορούμε να αποδείξουμε ότι μπορούμε να τρέχουμε μέσα στην πόλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή συνέχεια και καλή επιτυχία στο τρίτο που θα γίνει με τη βοήθειά σας. Ευχαριστώ, να είσαι καλά.